Κυρίες και κύριοι, χαίρετε! Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας σκυλί, ο Λάκη, και θα κάνουμε άλλο ένα οδηγητικό! Ήταν να μην φτιαχτεί το αυτοκίνητό μας, κυρίες και κύριοι. Και το παίρνουμε και πάμε να κάνουμε όλες τις δουλειές μας που αφήσαμε ατελείωτες, Λάκη. Λοιπόν, να διαλέγεις, όχι να σε διαλέγουν, λέει φίλοι. Αγαπητή Θέκλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Θέλω να σας πω εδώ ότι έχω πάρα πολλά email από το παρελθόν, πάρα πολλά θέματα σημειωμένα για βίντεο, οπότε μην ανησυχείτε για το γεγονός ότι δεν παίρνω πλέον email, μην τυχόν και δεν βρίσκουμε θέματα, θεματάρες, γιατί αυτό σήμερα είναι θεματάρα. Ελπίζω να είσαι καλά. Είμαστε καλά. Έλα εκεί. Καλά. Καλά βρε. Για όσους λέτε ότι ο Λάκης ζεσταίνεται στο αυτοκίνητο, να σας δείξω ότι εδώ, κοιτάξτε, κοιτάξτε, ο Λάκης εδώ έχει νερό. Έχει μπολάκι με νερό ο Λάκης, το οποίο το έχουμε εδώ ανάμεσα στις δύο πληθρόνες. Και γι' αυτό δεν θέλουμε να πάρουμε καινούργιο αυτοκίνητο. Ο Λάζαρος είπε θα μας παραγγείλει, αλλά εμείς δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε! Θέλουμε το παλιό μας. Και βάζουμε το νερό στο σκυλί μας. Και το σκυλί μας δεν ζεσταίνεται. Απλώς όταν είναι εγκινήσει το αυτοκίνητο, είναι ενθουσιασμένο. Είναι super excited το σκυλί μας. Και γι' αυτό κάνει. Κάνεις έτσι. Κάνεις έτσι. Αυτό κάνεις. Και σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι σε έχω μέσα στη ζέστη. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Είμαι ενθουσιασμένη σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον δεν ξέρω γιατί χθες το βράδυ έκανα πολλές ανακατατάξεις. Επίπλον. Ναι, έβαλα το αθλητικό μου ρολόι, το οποίο δεν μπορώ να το φερώ συνέχεια γιατί μου κάνει αλλεργίες στο δέρμα. Εγώ έχω ένα δέρμα το οποίο είναι μόνο για αλλεργίες, δεν κάνει τίποτα άλλο. Το φοράω μόνο όταν γυμνάζομαι και όταν κοιμάμαι. Και φορούσα το αθλητικό μου ρολόι και κάναμε το σπίτι από γωνιάς με το Λάκη και εγώ. Και μετακινήσαμε και τα έπιπλα στο δωμάτιό μας και το κάναμε πιο εργονομικό. Βάλαμε το μυαλό μας να σκεφτεί και μετακινήσαμε δύο ντουλάπες, δύο σταριέρες, τους αλλάξαμε θέση και τώρα. Και το φορούσα το ρολόι και σφουγγαρίσαμε πολύ καλά όλα τα πατώματα. Και τελικά, Λάκη, χίλιες θερμίδες, κυρίες και κύριοι. Κάψαμε χίλιες θερμίδες σε τρεις ώρες. 924 κατά ακριβία, αλλά επειδή είχαμε πάει και πριν στην αντιρατσιστική που κάψαμε άλλες 400, φανταστείτε πόσες θερμίδες κάψαμε χθες. Λοιπόν, στο θέμα μας, πολυλόγησα. Αγαπητή Θέκλα, καλησπέρα. Ελπίζω να είσαι καλά. Μετά από μια σχέση με νάρκισο, κατάφερα επιτέλους να ξεκόψω κάθε επαφή. Όμως, βγαίνοντας το παιχνίδι του φλερτ που πας και εσύ ξυπόλυτη στα αγκάθια μετά από σχέση με νάρκισο στο παιχνίδι του φλερτ. Βγαίνοντας το παιχνίδι του φλερτ παρατηρώ ότι με πλησιάζουν άτομα φρέσκο χωρισμένα ή και σε σχέση. Έλα, αποκλείται. Αποκλείται να είναι σε σχέση και να σε πλησιάζουν τώρα που ζεις τίποτα στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Λοιπόν, μου έχει κολλήσει μια φράση μιας καλής μου φίλης που έλεγε «Να επιλέγεις εσύ, όχι να σε επιλέγω». Και η αλήθεια είναι ότι με έχει προβληματίσει. Θα με ενδιέφερε η γνώμη σου πώς μπορεί να μεταφραστεί αυτή η φράση στη ψυχολογία. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ερώτημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη που μας έχει κάνει αυτό το ερώτημα. Γιατί μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο το έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Δείξω. Παιδιά, πρέπει να κάθομαι κάθε Αύγουστο να κάνω συγγραφικές διακοπές για να διαβάζω πράγματα και για να σκέφτομαι πολύ. Και όταν σκέφτεσαι πολύ και διαβάζεις πολύ, σου κατεβαίνουν και ιδέες. Και επίσης όταν διαλέγεις. Και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ. Λοιπόν, πάμε Λάγκυλε. Με βλέπει ότι είμαι χαρούμενη, παιδιά, δεν ξέρω. Είμαι χαρούμενη γιατί μεγάλη υπόθεση η αυτοδιάθεση. Τεράστια υπόθεση η αυτοδιάθεση και η ελευθερία. Φοβερή υπόθεση. Και του να μην με αματιάξω, έχω αυτοδιάθεση και ελευθερία. Από τον Γενάρη του 2022 που τελείωσε ένα εξάμηνο ναρκισιστικό κατάσταση, μια εξάμηνη ναρκισιστική κατάσταση. Δεν σας έχω μιλήσει γι' αυτό, γιατί είπαμε ότι δεν μιλάμε για αυτά που συμβαίνουν. Γεια σας. Δεν μιλάμε για αυτά που συμβαίνουν τώρα και μας απασχολούν τώρα για να μην μεταφέρουμε στους ανθρώπους στη στενόχωρια μας. Τέλος πάντων, είχα κάνει μια σχέση, κράτησε 6 μήνες. Ήταν
πολύ καλή σχέση, φοβερή. Φοβερή, γιατί με βοήθησε να κάνω γκέλ, φοβερό γκέλ προς τα κάτω και γι' αυτό και επανήλθηκε η κατάθλιψή μου και με βοήθησε να καταλάβω ότι επιτέλους πρέπει να το αλλάξω αυτό το μυαλό που σκέφτεται έτσι. Πρέπει να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι και τον τρόπο που νιώθω. Και μετά από αυτό το εξάμηνο ρεσιτάλ, ναρκισιστικής κακοποίησης. Το στυλάκι ήταν παραμιλητικός ναρκισσός. Τι να πω. Αλλά ήταν τόσο προφανές, αλλά εγώ τόσο χαζή και τόσο... τόσο αποδυναμωμένη η σκέψη μου από την ανάγκη που είχα για εγκύτητα, γιατί αν θυμάστε ήμουν μόνη από τότε που χώρισα το Μάη του 20, δηλαδή ένα χρόνο και κάτι μετά. Πέρασε ένας χρόνος που λέει η δόκτωρα Μανή Δυρβάσουλα ότι πρέπει να περνάει μετά που θα τελειώσει μια σχέση που μας ταλαιπωρεί για να συνέλθουμε και να ξαναμπούμε στο παιχνίδι του φλερτ. Είχε περάσει εκείνος ο χρόνος, όμως εγώ δεν είχα καταλάβει πολλά πράγματα και δεν είχα μάθει και πολλά πράγματα. Γιατί, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, συνεχώς έρχονται γνώσεις καινούργιες, γνώσεις πιο εστιασμένες στη δυναμική των σχέσεων. Και δεν σας το έχω κρύψει ποτέ ότι μαζί σας μαθαίνω κι εγώ. Και ελπίζω μαζί μου να μαθαίνετε κι εσείς. Οπότε, λοιπόν, είχα αυτή την παλαβή άποψη ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος να με θέλει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος να κάνει πράγματα που να δείχνει ότι με θέλει, εμπράκτος. Οπότε αυτή η περίπτωση, γιατί περί περιπτώσεως πρόκειται, αυτή η περίπτωση έδειξε εμπράκτος με μεγάλες πράξεις και με ένα love bombing. Δεν ήταν και το κανονικό το love bombing. Αλλά όπως λέει επίσης η δόκτωρα Μανή, της οποίας το podcast με τίτλο Navigating Narcissism το έχω ξεκοκαλίσει το καλοκαίρι στο περπάτημα, και σας συστήνω όσοι μιλάτε αγγλικά να το ακούσετε, έχει ένα podcast την Dr. Ramani. Είναι κανάλι αυτό του Dr. Ramani στο YouTube και έχει τον τίτλο Navigating Narcissism. Αν δείτε στα επιλεγμένα κανάλια στο κανάλι μας, το έχω. Και επειδή ο Λάκη και εγώ πήγαμε πολλά hikes, πήγαμε πολλά περπατήματα και μετατρέψαμε πολλά κιλά λίπους σε μύες, δεν καταφέραμε όμως να μειώσουμε το συνολικό μας βάρος, όπως και να έχει. Όμως αθληθήκαμε και αθούμεθα. Έχοντας ξεκοκαλύψει το podcast της Dr. Ramani, κατάλαβα κάποια πράγματα, όπως αυτό που λέει η Dr. Ramani, ότι είμαστε τόσο στερημένοι από αγάπη, είμαστε τόσο στερημένοι από στοργή και τρυφερότητα, είμαστε τόσο στερημένοι από την ουσιαστική παρουσία ενός ανθρώπου στη ζωή μας, γιατί για να πας και να τα φτιάχνεις με ναρκισσούς, με ναρκισσιστές, σημαίνει ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων έχεις μεγαλώσει με γονείς το λιγότερο παραμελητικούς. Άρα δεν έχεις μια υγιή εικόνα του τι είναι μια πραγματική σχέση. Μια υγιή σχέση, μια σχέση με ασφαλή δεσμό. Δεν ξέρεις ότι σου αξίζει να αγαπιέσαι. Δεν ξέρεις ότι μόνο και μόνο το γεγονός πως σε θέλει κάποιος δεν είναι αρκετό για να προχωρήσεις να μπεις σε σχέση μαζί του. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι κάποιος λέει θέλω να είμαι μαζί σου σοβαρά, δεν είναι λόγος για να προχωρήσεις και να είσαι μαζί του. Μόνο και μόνο που κάποιος λέει με το στόμα του ότι τον έχεις εντυπωσιάσει και σε έχει ερωτευτεί και θέλει να σου φερθεί με καλοσύνη και με αγάπη, λέει με το στόμα του, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αγάπη. Και το love bombing δεν είναι πάντα μεγάλα λόγια και μεγάλες κουβέντες. Το love bombing μπορεί να είναι ο άλλος να κάνει μικρά πράγματα για σένα που δεν έκανε ποτέ κανείς. Μπορεί για παράδειγμα να κάνει μια κίνηση του να ταξιδέψει και να έρθει να σε βρει. Ή να κάνει μια κίνηση του να νοιαστεί και καλά για την υγεία σου, για τη διατροφή σου. Δηλαδή έχει και love bombing τα οποία είναι ιδιωτικά. Πώς λέμε, ιδιώτης, idiot, που έχουν δικό τους
μοντέλο, δικό του στυλάκι. Είναι idiotic, είναι ιδιόμορφα. Έχει ιδιόμορφα love bombing. Δεν είναι όλα το ίδιο. Ναι. Έχει ιδιόμορφα love bombing, τα οποία στηρίζονται και εδράζονται στο ότι κάποιοι από εμάς είμαστε εξαιρετικά στερημένοι αγάπης, στοργής, ουσιαστικής επικοινωνίας και συντροφικότητας. Και εξαιρετικά στερημένοι αυτοεκτίμησης. Δεν αγαπάμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, μετά που τελείωσε αυτό το εξάμηνο θίγκι, μαρτύριο, βασανιστήριο, δεν ξέρω τι ήταν. Δεν θέλω να... Δεν έχω καμία κακία, ίσα ίσα που ευγνωμονώ αυτή την κατάσταση που, από την οποία ακόμη έχω φιάλτες. Πραγματικά έχω φιάλτες και λέω χίλια χρόνια μόνη μου παρά να ξαναμπω σε τέτοια κατάσταση. Γιατί ήταν τόσο textbook case παραμελητικού ναρκισσού και βάλω του κρυφού ναρκισσού. Ήταν ρε παιδί μου σαν όπως το γράφει στα βιβλία. Το οποίο με βοήθησε επιτέλους να καταλάβω πως έχω τύπο. Προβληματικό τύπο. Εξαιρετικά προβληματικό τύπο. Τον τύπο του κρυφονάρκισσου και του παραμελητικού ναρκισσιστή. Και τον τύπο εκείνον ο οποίος είναι γεμάτος κόμπλεξ και το παίζει ότι είναι cool και άνετος και light και σου προκαλεί σε ένα κόμπλεξ στο τέλος. Σου προβάλλει τα δικά του κόμπλεξ πάνω σου. Όπως και να έχει, δεν κάνω αυτό το βίντεο για να κατηγορήσω αυτόν τον άνθρωπο, ούτε ξέρετε ποιος είναι, ούτε και θα μάθετε. Και είμαι χαρούμενη γιατί από το Γενάρη του 22 και μετά είπα, όπα κοπελιά, πάτα φρένο, πάτα φρένο, τα έχεις κάνει σκατά. Έχεις κάνει το πρώτο βασικό λάθος που κάνουν οι περισσότερες γυναίκες στις μέρες μας και οι περισσότεροι και αρκετοί άντρες το κάνουν αυτό. Το γεγονός ότι θεωρούν ότι οι άνθρωποι από τους οποίους μπορούν να επιλέξουν για να φλερτάρουν, για να βγουν ραντεβού, για να φτιάξουν μια σχέση, είναι αυτοί οι οποίοι τους θέλουν και έχουν εκφράσει από μόνοι τους ότι τους θέλουν. Όχι. Ότι δεξαμενοί των πιθανών συντρόφων είναι αυτοί που σου έχουν πει ξεκάθαρα, ξέρεις, σε μου αρέσεις και θέλω να βγούμε ραντεβού. Όχι. Όχι. Δεν είναι αυτοί οι δεξαμενοί των ανθρώπων τους οποίους θα θεωρήσουμε ότι είναι οι πιθανοί μας σύντροφοι. Ναι, να εξετάσουμε τις περιπτώσεις, τους ανθρώπους ή τα περιστατικά τα οποία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον και αν είναι κάποιος άνθρωπος αξιόλογος, ναι, να δώσουμε ευκαιρία να γνωριστούμε, αλλά να μην κλείνουμε εμείς ήδη τους ορίζοντες μας και να θεωρούμε ότι για μας τον κόσμο υπάρχει μόνο ο Κωστής και ο Γιάννης, αυτά είναι υποθετικά ονόματα. Ο Κωστής και ο Γιάννης και δεν ξέρω ποιος άλλος είναι ονόματα στα κυπριακά. Τον Κώστα το λένε Κωστή και τον Γιάννη το λένε Γιάννη. Μα και στην Ελλάδα νομίζω το λένε. Ο Κωστής, ο Γιάννης, ο Πετρής, που έχει δείξει ενδιαφέρον για μας ή η Μαριτσού ή και στο κυπριακό μου. Ιταλού, δεν ξέρω εγώ ποια άλλα ονόματα έτσι χωριάτικα κυπριακά έχουν δείξει ενδιαφέρον. Όχι. 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 Διαλέγουμε, δεν μας διαλέγουν. Ξαναλέω, αν ένας άνθρωπος δείξει ενδιαφέρον για μας, εξετάζουμε την περίπτωση ή το περιστατικό, βλέπουμε αν αυτός ο άνθρωπος πληρεί εκ πρώτης όψεως κάποια βασικά κριτήρια. Πρέπει να αποκτήσουμε και minimum κριτήρια, και minimum standards. Πρέπει να έχουμε και ένα πάτο, ρε παιδιά, πιο κάτω. Πραγματικά, σκέφτομαι μερικές φορές τη ζωή μου, το ιστορικό μου με τις σχέσεις και λέω όσο πιο κάτω δεν έχει πάτο. Σοβαρά. Μην έχω κάνει τις επιλογές. Δηλαδή, και να μου έλεγε κάποιος, κάνε μία συλλογή από χαζομάρες, δεν θα το πετύχαινα τόσο πολύ. Πήγαινε βρες οποιονδήποτε δεν ταιριάζει με τίποτα μαζί σου για να τον παντρευτείς, για να κάνεις σχέση με... Δεν θα τα κατάφερνε τόσο καλά, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχω ταλέντο... Φυσικά πλάκα κάνω, δεν έχω ταλέντο σε πρόβλημα συνεξάρτησης που έχω. Λοιπόν, και νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που από το Γενάρη του 22 και μετά το πήρα απόφαση ότι θα το πατάξω, θα το δαμάσω, θα το γαμίζω, αν με συγχωρείτε, το τέρας της συνεξάρτησης. Και αγωνίζομαι καθημερινά γι' αυτό.
Και από τη στιγμή που άρχισα να ασχολούμαι με εμένα και πρώτη προτεραιότητα να έχω τι θέλω εγώ, τι επιθυμώ εγώ, τι χρειάζομαι εγώ, τι έχω ανάγκη εγώ, τι επιλέγω εγώ, δεν βρήκα άντρα, αλλά βρήκα την ησυχία μου. Δεν θεωρώ ότι αν ακολουθήσετε αυτό που εισηγούμε θα μείνετε για πάντα μόνοι σας, σε καμιά περίπτωση. Ούτε ξέρει κανένας τι επιλογή μπορεί να κάνω στο μέλλον. Ας ευηγηθούμε πώς θα κάνω μια επιλογή στο μέλλον, για την οποία να μην χρειαστεί να κάνω βίντεο. Ή τέλος πάντων ένα βίντεο αποτρεπτικό. Δεν ξέρω, πραγματικά έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν με νοιάζει, δεν με κόφτει ρε παιδιά. Είναι τόσο υπέροχο να πάρεις τη δική σου ζωή στα χέρια σου. Είναι τόσο καταπληκτικό να αποφασίζεις εσύ για σένα. Είναι τόσο ενδυναμωτικό, είναι τόσο super duper wow. Δηλαδή το να φτάσεις στο σημείο και να πεις ρε εσύ, έτσι παθέκλα, δεν έχει τίποτα και δεν έχει κανένα. Δεν έχει. Σταμάτα να αυτοπαραμυθιάζεσαι. Δεν έχει πρίγκιπα, δεν έχει άσπρο άλογο, δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Θα είσαι εσύ και ο Λάκη. Στην αρχή είπα θα είμαι μόνη μου, μετά έρθει και ο Λάκη. Θα είσαι εσύ. Λάκη, είσαι και εσύ στην παρέα μας. Είμαστε δύο, ναι. Αλλά είναι ο καλύτερος σύντροφος ο Λάκη, πλατωνικός. Ο καλύτερος σύντροφος γιατί δεν μιλάει, δεν λαλάει. Δεν είναι χειριστικός, καμία σχέση. Είναι λίγο πονηρούλης μερικές φορές, αλλά είναι αθώο. Είναι καλοήθες το παιδί. Καλοήθες. Λοιπόν, πήρα αυτή την απόφαση και τότε ήταν ακριβώς που βούτυξα μέσα στην ουσία της συνεξάρτησης και την κατάλαβα επιτέλους. Την ουσία της συνεξάρτησης. Και βλέπετε ότι και τα βίντεο που κάνουμε από το Γενάρη του 22 και μετά έχουν άλλο βάθος. Γιατί η ψυχοεκπαιδεύτρια σας αποφάσισε ότι η σωτηρία της ψυχής της δεν είναι ένας έρωτας. Το αποφάσισε συνειδητά. Το έχω αποφασίσει και άλλες φορές. Μάλλον κατάφερε να εφαρμόσει την υγιή πεποίθηση ότι η σωτηρία της ψυχής της δεν είναι ένας έρωτας, δεν είναι μια ερωτική σχέση, δεν θα έρθει ένας άντρας, τυχάνει να είμαι ετεροφιλόφιλη. Γι' αυτό λέω για έναν άντρα. Ήμουν ομοφιλόφιλη, θα έλεγα μια γυναίκα. Ο καθένας βάζει ανάλογα με τον ερωτικό του προσανατολισμό το αντίστοιχο πρόσημο. Το αντίστοιχο φίλο, ρε παιδί μου, ανάλογα με το φίλο που το έρχεται. Δεν θα έρθει ένας άντρας να με κάνει ευτυχισμένη. Όχι. Εγώ οφείλω να με κάνω ευτυχισμένη. Άρα, εάν έρθει στην αντίληψή μου, υποπέσει στην αντίληψή μου οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος έρχεται και λέει ενδιαφέρομαι για σένα, κάθομαι και σκέφτομαι. Θέλω πραγματικά να κάνω οτιδήποτε με τον άνθρωπο αυτό. Μου αρέσει εμένα ο άνθρωπος αυτός. Ταιριάζω εγώ με τον άνθρωπο αυτό. Είναι αυτό που πραγματικά θέλω. Θα διάλεγα αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν μου έβαζα μια σειρά από ανθρώπους και φωτογραφίες και περιγραφή του χαρακτήρος του και της προσωπικότητας τους, θα επέλεγα αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και επιστροφές καταστροφές. Υπάρχουν και επιστροφές καταστροφές του στυλ άνθρωπου, του οποίου έχει βγει ραντεβού στο παρελθόν και έχει ξενερώσει από το ραντεβού και έχει αποφασίσει ότι δεν σου κάνει και το έχει πει, αλλά άλλο επανέρχεται, σου λέει μπορεί να έχει μείνει μόνη τη για ένα χρόνο, 6 μήνες, 1,5 χρόνο, από πότε ξέρω εγώ που βγήκαμε, μπορεί να αλλάξει γνώμη. Είχαμε τέτοιες επιστροφές, αλλά δεν τις αφήσαμε να γίνουν καταστροφές, γιατί έλεγα στον εαυτό μου τι θέλεις. Ποια είσαι εσύ, τι θέλεις, τι επιλέγεις. Είναι συγκινητικό, ξέρω εγώ, είναι ευχάριστο που αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει οτιδήποτε μαζί σου. Γιατί ένας που λέει ότι θέλει να κάνει σχέση δεν είναι και απαραίτητο ότι θέλει να κάνει σχέση. Όχι. Ένας που λέει θέλει να κάνει σχέση μπορεί να θέλει να κάνει άλλα πράγματα. Δεν ξέρουμε όμως. Δεν μάθαμε γιατί δεν τον αφήσαμε να μας επιλέξει, δεν τον επιλέξαμε. Μιλάω γενικά τώρα και ειδικά. Λοιπόν, και όντως είναι μία συνθήκη αυτή την οποία έχουμε αρκετοί άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση και τάση συνεξάρτησης να θεωρούμε ότι δεν θα μας αγαπήσει κανείς,
δεν θα μας θέλει κανείς, οπότε άμα βρεθεί κάποιος ή κάποια που ενδιαφέρεται για μας, δίνουμε τα μούτρα. Και πάμε τώρα στις λαθεμένες πεπιθήσεις για τον εαυτό μας, Lucky λέει, τις οποίες μας έχουν φυτέψει στον εγκέφαλό μας ως ένα άλλο λογισμικό. Η μάνα μου, τόσο παχιά που είσαι δεν θα σε παίρνει κανείς. Αχ, αγάπη μου, άκουσες η μάνα μου και με φιλάς. Έτσι όπως γελάς δεν θα σε θέλει κανείς. Τόσο παχιά που είσαι δεν θα σε θέλει κανείς. Τέτοιο χαρακτήρα που έχεις δεν θα σε θέλει κανείς. Δεν πάρε με θέλει κανείς. Πραγματικά. Τώρα το λέω. Τότε όμως το φοβόμουν. Το έβαζα μέσα μου και έλεγα πω, για να το λέει η μάνα μου κάτι ξέρει. Η οποία μάνα μου έκανε και καλή επιλογή. Αν σας πω, η μάνα μου κατά λάθος, κατά λάθος ενώ όχι ορμόμενη από τα ίδια κίνητρα που θέλουμε εμείς να ορμηθούμε, έκανε καλή επιλογή. Τη μάνα μου, κυρίες και κύριοι, σας πληροφορώ ότι από το 70 που επέστρεψε από την Αθήνα στην Κύπρο μέχρι... Τι λέω, από το... και από πριν από το 70, πότε επέστρεψε η μάνα μου? Τόσο πάνω, στη τέλη δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70 που ήταν single, ελεύθερη και ωραία, η οποία μάνα μου παντρεύτηκε στα 28, τότε, το 74. 28 και κάτι, 28 μισό. Ναι, η γιαγιά δεν έτρεχε όπως τη μητέρα σουλάκι να παντρευτεί η μάνα μου. Η μάνα μου τότε διάλεγε. Διάλεγε. Και τη ζητούσε ένας κι ο άλλος, και τα λέω ένας κι ο άλλος ενώ και άνθρωποι αξιόλογοι. Τη ζητούσε ο ένας κι ο άλλος τη μάνα μου. Και η μάνα μου έλεγε όχι. Όχι, εγώ θέλω να βρω έναν που να έχει τα ίδια μυαλά μαζί μου. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο οποίος να ανήκει και στη θρησκευτική οργάνωση στον οποίο ανήκει η μάνα μου. Έναν από την οργάνωση μας, έναν από τους δικούς μας. Με τα ίδια μυαλά. Και περίμενε και βρήκε, κατά τη γνώμη μου, τον καλύτερο που μπορούσε να βρει από εκείνο από τα θέλω της. Και 4 χρόνια μικρότερο. 3,5. Ναι. Έτσι, κατά λάθος, αυτή έκανε σωστή επιλογή. Κατά λάθος, ενώ ορμόμενη από άλλα κινήτρα, αλλά σαφώς είχε αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Ήξερε ποια είναι. Είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της, το οποίο είναι καλό. Είναι καλό να έχεις καλή γνώμη για τον εαυτό σου. Και έλεγε, εγώ πήγα να σπουδάσω. Σε μια εποχή που δεν πήγαιναν πολλές κοπέλες να σπουδάσουν, αυτή πήγε στην Αθήνα και σπούδασε. Και ήρθε πίσω και προφανώς. Πήγε κιόλας στη θρησκευτική την οργάνωση που εκεί ήταν, είναι όλοι πολύ ψηλό επίπεδο κοινωνικού. Πήγε εκεί πέρα και ένιωθε για τον εαυτό σου ότι εγώ δεν είμαι καμιά τυχαία. Δεν είμαι καμιά που όποιος μου πει να με πάρει θα τον πάρω. Και επίσης νομίζω δεν ήθελε και πολύ να μαντρευτεί νομίζω. Δεν ξέρω. Και με τον πατέρα μου όταν πήγαν να συναντηθούν, γιατί να τον μπρούξε ξεγνιέντονται. Ναι. Πήγαιναν και μιλούσαν. Πήγα στο ραντεβού και κάτσε και του τα πει όλα από την αρχή. Του λέει: ξέρεις, εγώ έχω αυτό το θέμα. Είχε ένα θέμα με το χέρι, έχω αυτό το θέμα με το χέρι, έχω το ένα, έχω το άλλο. Τα πει όλα από την αρχή. Εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώς. Του βάλε όρους. Επειδή της άρεσε. Α. Και αυτή τα κατάφερε. Οπότε εγώ έλεγα: αφού αυτή τα έχει καταφέρει, πρέπει να σε ακούσω. Μου λέει: έτσι παχιά που είσαι, δεν θα σε παίρνει κανείς. Το άλλο που μου έλεγε: τέτοια κολοήρηση. Κολοήρηση. Περιφέρεια. Τι κολοήρηση δεν θα σε παίρνει κανένας. Μια φορά ήμουν στην κατασκήνωση του καθηγητικού φυσικά και ήμουν 17 ετών. Όχι, ήμουν 20. Ήμουν φοιτήτρια. Ήμουν 74 κιλά. Τώρα, παιδιά, είμαι σίγουρα 99. Είχα βάλει κιλά όντως, αλλά ήμουν 74. Δεν ήμουν άρα, παιδί μου, 104. Πώς θα γίνω σε λίγο, 94 όπως ήμουν πέρσι. Και εγώ διεύθυνα τη χοροδία. Γιατί έχω κάνει σπουδές μουσικής και πια αλλού. Άσχετο μου, είμαι άμμουση, παράφωνη και όλα τα σχέδια. Ξέρεις πώς διευθύνεις τη χοροδία και φορούσα και ένα φόρεμα κρουαζέ. Ήταν όπως αυτό το φουστάνι που φοράω τώρα, ήταν αυτό το A-line που ήταν πάνω πιο στενό και κάτω πιο ανοιχτό. Και πιο μακρύ φυσικά από αυτό. Ό,τι έρχεται αυτό είναι κοντό. Και σταματάει η γιορτή και βλέπω τους γονείς μου και τους δύο, καθόντουσαν έτσι πρώτη τραπέζι πίστα. Τους βλέπω και τους δύο με ένα πολύ ανησυχό βλέμμα και μου λένε την ώρα που εσύ ρίφθινες τη χοροδία και κινιόντουσαν τα χέρια σου δεξιά και αριστερά, πρέπει να ήταν μετά το πρώτο έτος του σπουδών μου αυτό. Ήταν το καλοκαίρι του 1994. Το καλοκαίρι του 1994.
εκουνιόταν η κολοήρηση σου και είσαι πάρα πολύ παχιά. Ποιο θα σε πάρει έτσι παχιά? Μην ξεχνάτε, η δεκαετία του 90 και η δεκαετία του 80 και του 90 ήταν μια δεκαετία που ήταν πολύ ρατσιστική με τους παχουλούς ανθρώπους. Πάρα πολύ ρατσισμός προς τους παχουλούς. Λάκι μου! Εμείς οι παχουλοί που είμαστε τόσο όμορφοι, γιατί και για εσένα παχιο παχουλούς σε κάνουν. Η Κυριακή λίπος τον έκανα γελάδα. Ναι, Λάκι μου, πιες λίγο νερό να σου περάσει. Λες είναι σκούκλος. Λοιπόν, οπότε τα βάζεις όλα αυτά στο μυαλό σου και πείθεσαι ότι κανείς δεν θα σε αγαπήσει εσένα, κανείς δεν θα σε ερωτευτεί εσένα, δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να σε βρει ελκυστικό ελκυστική. Τα πιστεύεις, ρε μαλάκα, τα πιστεύεις. Οπότε μετά έρχεται κάποιος ο οποίος λέει «σε θέλω» και με το που σε θέλει κάποιος, είσαι στα ουράνια. Ούτε κοιτάς, ανοίγει λίγο όμορφο, όπως είναι ο πατέρας στο μεδιό. Δεν κοιτάς τίποτα. Ούτε αν σου κάνει, ούτε αν δεν σου κάνει, ούτε αν ταιριάζεται, ούτε αν έχετε παρόμοιο τρόπο λειτουργίας και λειτουργικότητας, ούτε αν θέλετε τα ίδια πράγματα, τίποτα. Ούτε αν έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα, τίποτα. Καταλήγεις και μαθαίνεις τα πάντα για το ποδόσφαιρο και τα αυτοκίνητα. Ναι. Ο καθένας τον ενδιαφέροντα του. Οπότε, ξεκινάμε από ένα χώρο που... Παιδιά, sorry. Είμαι έτσι pumped. Pumped σημαίνει ευχαριστημένη, χαρούμενη. Γιατί μιλούσα σήμερα με μια φίλη μου, ξέρει ποια είναι. Και της περιέγραφα έτσι με πολύ λεπτομέρεια όλα αυτά που σας λέω τώρα, για να την πείσω να βγει από μια κατάσταση στην οποία δέχεται συνεχώς bread crumbing. Παίρνει δηλαδή συνεχώς ψίχουλα αγάπης από τον σύντροφο της και ανέχεται πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ανεχόμαστε, γιατί φυσικά είναι μια ωραία συνεξαρτημένη. Πώς λέμε, ωραία κοιμωμένη, ωραία συνεξαρτημένη. Η ωραία συνεξαρτημένη. Και επειδή μιλούσα με αυτήν την ωραία συνεξαρτημένη το πρωί τη φίλη μου και της τα είπα όλα αυτά, συνειδητοποίησα και είχε από το πρωί που πετάω στο ράνια, γιατί συνειδητοποίησα πόσο καλύτερη είναι η ζωή μου μετά που κατάλαβα ότι δεν πρέπει να με διαλέγουν, αλλά να διαλέγω. Και πάω στο αρχικό ερώτημα, πώς το βλέπει η ψυχολογία αυτό. Η ψυχολογία αυτό το βλέπει με βάση την αυτοεκτίμηση του ανθρώπου, τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, του αν έχει ένα υγιές στυλ προσωπικότητας ή αν έχει τάσεις συνεξάρτησης και ούτω καθεξής. Πηγαίνοντας στο ερώτημα τώρα που έκανε η φίλη, πώς το εξηγεί η ψυχολογία αυτό, το εξηγεί, έχει ένας άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση και τάσεις συνεξάρτησης, ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάται τη μοναξιά και δεν έχει καλή σχέση με τον εαυτό του, μπορεί να μπαίνει εύκολα σε σχέσεις που να τον επιλέγουν οι άλλοι και όχι να επιλέγει ο ίδιος, με μοναδικό κριτήριο ότι αυτός ο άνθρωπος με θέλει. Εγώ είμαι τόσο αναξιαγάπητος, δεν πρόκειται να με θελήσει κανείς, άρα επειδή βρέθηκε ένας να με θέλει, να μπω σε αυτή τη σχέση. Και επίσης, είναι και το κομμάτι του ποιος ζητάει από εμάς πράγματα. Γιατί κάποιοι έχουμε στο μυαλό μας κάποια παλαβά κολλήματα ότι πρέπει οπωσδήποτε να είμαι σε σχέση. Πρέπει οπωσδήποτε να είμαι παντρεμένος, να είμαι παντρεμένη. Πρέπει οπωσδήποτε να έχω έναν σημαντικό άλλο, ένα significant other, έναν άνθρωπο με τον οποίο να ζω μαζί. Πρέπει γίνεται να είμαι μόνος μου. Έχουμε φόβο μοναξιάς, γιατί δεν έχουμε μάθει να βιώνουμε τη μοναχικότητα. Το ευχάριστο είναι ότι στο καινούριο βιβλίο, το οποίο ελπίζω να κυκλοφορήσει σύντομα, είναι στην επιμέλεια τώρα, όλα αυτά τα θέματα και τα ζητήματα αναλύονται έτσι ενδελεχώς και θα τα έχετε όλα μαζί σε ένα χώρο μαζεμένα. Δεν ξέρω πόσες θα είναι, 400-500 σελίδες, μεγάλο βιβλίο, ούτως ώστε να ανατρέχετε κάθε φορά που έχετε τέτοιες απορίες. Και έχουμε και τόσα βίντεο. Σας φιλώ. Αγάπη μου, σε επιλέγω. Σε επιλέγω για να είσαι στη ζωή μου, ναι. Σε επιλέγω.